γράψει επιστήμη στο φίλο, θα περιμένουμε να στεγνώσει το δέο ώστε να έχει μια κολλόγη υπήρξη. Θα συναντηλήσουμε το κανείο από πάνω. Εδώ βλέπουμε στα σημεία που είχαμε πρόβλημα στο έφλο, ότι έχουμε περάσει και άλλα πανιά. Είναι η διαδικασία ίδια, θα τα δείτε και στη συνέχεια. Και τώρα ένα σύνθημα που όλους μας ενώνει, που μας αναφοράμε, κάρβο στο ξύλο και γίνεται κανόνι. Σχετικά αφαιρείται εύκολα, μένουν κάποια υπολείμματα αλλά τα οποία θα τα πάρουμε με το ντουκόχαρτο. Βλέπετε ότι θα χρειαστεί, επειδή η ρητίνη έχει τεινάξει, θα χρειαστεί να το γυαλοχαρτίσουμε. Με μία φαλτσέτα ανοίγουμε τη θέση για το μηχανισμό
Τώρα παίρνουμε μια λεκανίτσα, βάζουμε νεράκι και ρίχνουμε και λίγο απολυπατικό. Του κόφαρτο νερού για το σάρι καθόμαστε και κάνουμε λίγο σαπουνάδα, βρέχουμε και το όπλο. Κρύβεται πιο εύκολα. Οι πολύματα από το σελοφάν που είχαμε βάλει φεύγουν εύκολα. Φαίνεται πως τρίβεται, καθαρίζει. Έτσι θα κάνουμε όλο το όπλο και αφού το τελειώσουμε, το τρίψιμο, θα το πλύνουμε και θα το αφήσουμε να στεγνώσει καλά. Πιάνει με σφιχτήρες, μπαίνει βέργα.
Κομπλέ. Δεν υπάρχει και εγώ εδώ. Ναι, μα έχει φύγει τώρα. Αν διώξε τσάλι παντού,